υπάρχει μια εικόνα ότι δεν μπορούν οι καταστηματάρχες να πάρουν άδεια αυτό το διάστημα, η οποία είναι λανθασμένη. Μας έχει για δώσει, τραπεζοκαθίσματα μας έχει... εννοείται. Όχι, όχι, για άδεια λειτουργίας, για χρήση γης ουσιαστικά. Mm-hmm. Μας έχει δοθεί η δυνατότητα να μπορούμε να δίνουμε άδειες μέχρι και τέλος. Υπήρχε μια μέχρι τέλος του, συγγνώμη, μέχρι τέλος του Οκτωβρίου να μπορούμε να δίνουμε άδειες με βάση το αναθεωρούμενο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε και αυτό. Αλλά με βάση αυτό το, με αυτή τη νομοθεσία μπορούμε να δίνουμε άδειες ακόμη και σε εκείνο το χώρο. Αυτό πολλοί πολίτες δεν το γνωρίζουν. Θέλουν να κάνουν κάποιες επενδύσεις στον πεζόδρομο και φοβούνται ότι θα κολλήσουν στο θέμα της αδείας. Θα ήθελα, αν μπορούμε και μέσω της εκπομπής σας, να το επισημάνουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Μπορεί οποιοδήποτε να ανοίξει οποιοδήποτε κατάστημα. Και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κανείς και με ένα πρόσφατο γεγονός ότι άνοιξε ένα κατάστημα στο πεζόδρομο, ακριβώς στο σημείο που ισχυρίζεται ο κόσμος ότι δεν μπορούμε. Άνοιξε εκεί πέρα την προηγούμενη εβδομάδα ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Οι υπηρεσίες είναι ενημερωμένες ως προς τη δυνατότητα που μπορούν να έχουν οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες, ή μήπως πηγαίνουν εκεί και δεν είναι όντως και οι υπηρεσίες ενημερωμένες και τους λένε δεν μπορείτε να λειτουργήσετε? Βεβαίως και είναι ενημερωμένες οι υπηρεσίες. Απλά ο κόσμος είναι φοβισμένος, γιατί υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα στο παρελθόν. Απλά δεν γνωρίζει πιθανολογό ότι αυτό το διάστημα δίνεται αυτή η παράταση, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να βγάλει άδειες στα καταστήματα που θέλει να λειτουργήσει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι απλά έλλειψη ενημέρωσης ως προς το τι μπορούν, τι δυνατότητες έχουν. Εσείς είπατε ότι τρέχετε τώρα την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού. Ναι, είναι μία από τις προτεραιότητες μας, γιατί όπως αυτό μας δημιουργεί προβλήματα και σε διάφορες άλλες περιοχές του Δήμου, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όταν έγινε το τελευταίο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα στην περιοχή. Όλα αυτά έχουν αλλάξει και πρέπει να επικαιροποιηθούν ουσιαστικά, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Έχουμε φτάσει ήδη σε τελικό στάδιο. Έχει μείνει να ολοκληρωθεί η γεωλογική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Mm-hmm. Και θεωρούμε ότι τέλη καλοκαιριού με φθινόπωρο θα έχουμε τελειώσει και αυτό το κομμάτι.